που παρήγεται. Μηχανικός της Προμεθάν, είστε ο κύριος Αγγελίδης Ανάστης. Κύριε Αγγελίδη, για πείτε μας λίγο ακριβώς τι είναι ο σταθμός αποσυμπίεσης. Συνδέεται ένα τρέιλερ στα 200 μπαρ φυσικού αερίου και αποσυμπιέζεται στα 4 μπαρ σε δίκτυο χαμηλής πίεσης πολυεθυλενίου. Σε αυτό το σημείο γίνεται η σύνδεση που βλέπουμε τώρα. Στο σημείο εδώ πέρα γίνεται η σύνδεση με το τρέιλερ και από εδώ πέρα ξεκινάει το δίκτυο διανομής χαμηλής πίεσης. Και εδώ μέσα γίνεται όλη η διαδικασία. Γίνεται όλη η διαδικασία. Ενό στάδιο από τα 200 στα 4 μπαρ. Μπαίνει το αέριο στα 200 μπαρ, θερμαίνεται και αποσυμπιέζεται στα 4 μπαρ. Για να μπορέσει να δοθεί στους καταναλωτές. Δήμαρχε, μια σημαντική ημέρα σήμερα για την Γαλατινή, έφτασε ο σταθμός αποσυμπίεσης. Ένα εμβληματικό έργο για το Βόλιο, ίσως από τα πιο εμβληματικά από τα οποία καταφέρουμε να υλοποιήσουμε εντός της τετραετίας μας, ξεκινάει σήμερα. Και είναι αυτό το φυσικό αέριο Γαλατινής, μια υπόσχεση που είχαμε δώσει. Μια δράση που είχαμε ξεκίνησει προεκλογικά το 2019, η ενημέρωση δηλαδή από την εταιρεία που έχει την τεχνογνωσία για αυτά τα έργα τότε. Βήμα-βήμα λοιπόν φτάσαμε στην υλοποίηση. Ένα έργο το οποίο έχει πάρα πολλές παραμέτρους, κυρίως είναι ότι χρηματοδοτείται από τις ΑΠΕ που έγιναν εδώ στο βουνό. Άρα καταφέραμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα έργα προς όφελος τοπικής κοινωνίας και μια κοινωνία της Γαλατινής, η οποία είναι στα 1100 μέτρα υψόμετρο και έχει απόλυτη ανάγκη, μιας και γνωρίζουν όλοι ότι εδώ 9 μήνες το χρόνο είναι χειμώνας και δεν είναι μόνο η θέρμανση, είναι και δημιουργούμε και ένα πεδίο το οποίο εύκολα κάποιος με μια βιοτεχνία που είναι ενεργοβόρα μπορεί να εγκατασταθεί εδώ πέρα για να έχει φθηνότερο κοστολόγιο, αλλά και το ζεστό νερό που είναι για όλο το καλοκαίρι. Είναι ένα έργο το οποίο έχει συνέχεια, μιας και γνωρίζετε προχθές ότι βρισκόμαστε στην κυρία Σδούκου και συνεχίζουμε με το αέριο Σιάτιστες και το αέριο Νεάπολης. Έργα που τα έχουμε ανάγκη, χαιρόμαστε πολύ που καταφέρνουμε να τα υλοποιήσουμε εντός αυτής της τετραετίας. Μάλιστα και γνωρίζετε ότι είναι έργα τα οποία σε άλλες περιοχές σχεδιάζουν εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν βρήκαν ακόμη το περιθώριο να υλοποιηθούν. Επίσης, η πρωτοτυπία ακόμη είναι ότι η Γαλατινή θα είναι ίσως ο μικρότερος οικισμός στην Ελλάδα και ο πρώτος ο οποίος θα αποκτήσει φυσικό αέριο. Λαυρόπουλε, δύο λόγια για το θέμα του χρονοδιαγράμματος πλέον. Το έργο ήδη έχει ξεκινήσει από σήμερα με την παράδοση στο Δήμο του αποσυμπιεστή, η οποία η τελική εγκατάστασή του θα γίνει τουλάχιστον το επόμενο δίμηνο. Η δέσμευση του χρονοδιαγράμματος είναι ότι του χρόνου, τέτοια εποχή στο Μητέβριο, όλοι οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι θα έχουν συνδεθεί με το δίκτυο. Θα έχουν γίνει όλα τα έργα, υποδομής και όλες οι συνδέσεις. Αυτή είναι και μια δέσμευση που δώσαμε στον Δήμαρχο και το έργο αυτό είναι ένα πρωτοποριακό, γιατί είναι το πρώτο έργο με τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει ο Δήμαρχος της περιοχής. Χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια και είναι όλα προς όφελος των χρηστών χωρίς να ξοδέψουν τίποτα. Οπότε μέσα στο επόμενο δίμηνο θα δούμε να γίνονται οι πρώτες εργασίες. Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν σήμερα. Στο επόμενο δίμηνο θα γίνονται οι εργασίες που απαιτούνται για τη χάραξη του δικτύου, οι μελέτες για τη χάραξη του δικτύου και πιθανόν τέλος Οκτωβρίου, αν επιτρέπει και ο καιρός για το πράγμα σε μια περιοχή μυστήρια, που είναι έρχεται νωρίς ο χειμώνας, θα ξεκινήσει το τέλος Οκτωβρίου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Η σημερινή μέρα είναι μια ιδέα που ξεκίνησε από τον Δήμαρχο. Υλοποιείται. Συχνά ένα πολύ μεγάλο έργο για το χωριό μας, για την περιοχή μας, για τη θέρμανση. Το ξέρουν όλοι τι θα πει θέρμανση στη Γαλατινή. Είμαι πολύ χαρούμενος που είχε τη βούληση ο Δήμαρχος και την πίστη ότι θα γινόταν το έργο. Τα αποτελέσματα φαίνονται. Θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια και το Δημοτικό Συμβούλιο για τη στήριξή τους και για όλα τα χρόνια που μας στήριζαν. Τι να πω παραπάνω. Yeah.